υπάρχουν διλήμματα αυτόν τον καιρό ανάμεσα στην καθημερινή ζωή και ανάμεσα σε θέματα που θέλετε να αναπτύξετε. Είναι εξωτερικό, είτε είναι νομικά, είτε είναι διαδικαστικά θέματα. Από την πρώτη του μηνός η κοινωνική σας ζωή και η επαγγελματική ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αν και δεν πρέπει να κάνετε υπερβολές. Η Παρθένη μας είναι σε μια πολύ περίεργη περίοδο. Από τη μία, εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, αποκλείεται να μην έχετε συναντησούλες γλυκές, είτε με το εξωτερικό, είτε με αγαπημένα πρόσωπα. Η Αφροδίτη θα κάνει το θαύμα της. Από την άλλη, ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας επηρεάσει. Άρα, λοιπόν, αποφύγετε να πάρετε σοβαρές αποφάσεις μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Για τους σκορπιούς μας στον χώρο της δουλειάς υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν και τον ψυχισμό σας. Γενικά ο ψυχισμός σε αυτόν τον καιρό των ανθρώπων είναι λίγο πεσμένος. Πρέπει να ανέβουμε τον Απρίλιο. Προσέχετε λοιπόν θέματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό. Σχέσεις συνεργασίες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα καλές. Αλλά των πρώτων ημερών θα πρέπει να προσέχετε σημαντικά πράγματα τα οποία θα συναντήσετε μπροστά σας, ιδιαίτερα το Μάιο. Οι τοξότες μας, οι οποίοι είναι σε μια καλύτερη φάση, θα μπορούσα να πω αυτόν τον καιρό, και πολύ περισσότερο αν έρθει και ο Νοέμβριο, Οκτώβριος, Νοέμβριος, τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή σας. Αυτή η Πανσέληνος μπορεί να επηρεάσει και θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, αλλά και φίλους που μπορεί να έχετε και μην τους αναμίξετε με οικονομικά θέματα. Ενώ αντίθετα, ο χώρος της δουλειάς ενδεχομένως θα παρουσιάσει καινούργια πράγματα. Γοκεράκια μου, η Αφροδίτη μπαίνει σε ένα πολύ γλυκό ζώδιο για σας. Σε φέρνει κοντά σας αγαπημένα πρόσωπα, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Εσείς λοιπόν, σας το ξαναείπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είστε γεννημένοι 21-22 του μηνός, ενώ από 15 Μαΐου που μπαίνει ο ουρανός στον Ταύρο και θα φέρει πάρα πολλές αλλαγές, για κάποιους είναι πολύ σημαντικές και δύσκολες αλλαγές, για σας μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικά ευνοϊκός, μπορεί να φέρει απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά. Προς το παρόν όμως προσέχετε, η Πανσέληνος αυτή δεν ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι τέλος Δεκεμβρίου, ενώ αρχίζει μία περίοδος όπου τα παιδιά ή ο ερωτικός σύντροφος μπορεί να είναι σημαντικός. Υδροχόη μου, ένα παρασκήνιο υπάρχει αυτόν τον καιρό. Η Πανσέληνος αυτή δεν είναι κακή ως προς το ζώδιό σας. Μπορώ να πω ότι σας ανοίγει νέους δρόμους. Όμως υπάρχουν θέματα της καθημερινής ζωής τα οποία σας φορτίζουν και φέρνουν στην επιφάνεια θέματα τα οποία πρέπει να επιλύσετε, αν και δεν πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. Τα ψαράκια μας αρχίζουν ατελείωτες με τα κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ πολύ σημαντικές. Ένα θέμα όμως οικονομικό θα πρέπει να προσπαθήσετε να το επιλύσετε κατά τον καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν, Σαββατοκύριακο, παίρνετε περιοδικά, διαβάζετε, να πάρετε και τα δωράκια σας και προσπαθήστε να μην εμπλακείτε σε πολύ σοβαρές υποθέσεις και πολύ σοβαρές συζητήσεις και προσέχετε και τα ατυχήματα. Πρώτη του μηνός πότε είναι? Κυριακή. Κυριακή, ε. Κυριακή, αλλάζω μήνας. Μη σας κοροϊδέψω την Πρωταπριλιά. Α, είναι και Πρωταπριλιά.